να φανεί η Ελλάδα, η γαλανόλευκη, η ψυχή μας, αυτό που μας συνδέει. Γιατί όλους εμάς μας συνδέει η γαλανόλευκη. Διάβαζα στην καθημερινή ένα αφιέρωμα που έχει στο Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή την επέτειο της γέννησής του. Σας το διαβάζω. Σας το λέω γιατί καμιά φορά για να φωτιστεί κανείς πρέπει να βγάλει φώτα από τα μπαούλα, παλιά φώτα, γιατί έχουν σβήσει τα φώτα στη χώρα αυτή. Πάντα με απασχολούσε, λέει ο Χατζηδάκης, έλεγε το γνωστό αιματήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Έλεγα μέσα μου τι άραγε εννοεί. Σκέφτηκα, σαν κάτι να φωτίστηκε μέσα μου, ότι εφόσον η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, πάει να πει πως και ποτέ δεν θα αναστηθεί. Δεν μ' αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα, θέλω να είμαι όσο είμαι. Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της στην έννοια άνθρωπος. Και τότε πιστεύω πως θα συνδεθούμε με μια πιο βαθιά παράδοση που κατά σύμπτωση είναι και αυτή γνησίως ελληνική. Νιώθω Έλληνας αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος. Και Ευρωπαίος αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου. Για το δικοματισμό, δε, επίκαιρο λόγω των επικείμενων εκλογών, υποτίθεται, προτιμώ λέει χίλιες φορές τις ανίσχυρες κυβερνήσεις από τις ισχυρές. Η Ιταλία, χάρη στις ανίσχυρες κυβερνήσεις με τα πολεμικά, χαμογελούσε συνεχώς και αναπτυσσόταν. Σε αντίθεση με εμάς που μετά τον πόλεμο, αν και οι νικητές δακρύσαμε πολλές φορές κάτω από σιδηρές πυγμές κυβερνήσεων και μείναμε υπανάπτυκτοι. Τα είπε τότε ο κ. Χατζηδάκης. Πάντα κύριο θα τον λέω. Γιατί έτσι νιώθω τους καλλιτέχνες, νιώθω δεν φεύγουν ποτέ. Αυτά τότε. Κυρία μου, ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει ότι έχει προκληθεί ασφυξία στην ελληνική κοινωνία. Ότι θέλουν να πάρουν οι Έλληνες αέρα. Θέλουν οι Έλληνες να εκφραστούν, ναι. Δηλαδή, τι θέλει αυτός. Να μας τυπά, να μας μαστιγώνουν και δεν μπορούμε να πούμε. Να μην ουρλιάξουμε. Δεν σου παρέχει τον κόλο κάποιον. Γι' αυτό βγήκε να μας πει: απαγορεύεται να φωνάξουμε. Να μην ενοχλήσουμε τους ξένους. Άμα δεν φωνάξω στο σπίτι μου, γαμώ το κερατό μου. Πού θα φωνάξω, γαμώ το κερατό μου. Στη χώρα μου είμαι, στο σπίτι μου είμαι. Ο Γιώργος νομίζει ότι επειδή ενδιαφέρεται για τον ασθενή, αρκεί αυτό για να μην πεθάνει ο ασθενής. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάθεται δίπλα στον ασθενή μπορεί να το σώσει κιόλας. Να ξέρεις. Ο Γιώργος, αυτό που κάνει ο Γιώργος είναι σακάρο αότα να κάνει ανιόμπα σου σήμα σου. Μπήκε ένα στην Ιαπωνία. Μπήκε ένα στην Ιαπωνία στην εντατική να δει το γείτονά του. Μεταξύ ήταν Έλληνας αυτός. Ο γείτονας ήταν Ιάπωνας, είχε πάθει αυτοκινηστικό, αλλά αυτός Έλληνας, καλωδιωμένος ο Ιάπωνας με καλώδια παντού, στεκόταν δίπλα του αυτός και έλεγε του ασθενούς: κουράγιο, σαν τον Γιώργο, μη λυγίσεις. Σηκώνεται ο Ιαπωνέζος με γουρλωμένα γιατί του φωνάζει: σακάρο, όταν να κάνει ανιόμπα, σούσι, μασούτα! Και πέθανε. Του Έλληνα του μείνανε η φράση αυτή στο κεφάλι του, γιατί τη τύπωσε. Τα τελευταίες λέξεις. Τα φίλος του Ιαπωνέζου δεν ήξερε Ιαπωνέζικα, πάει στην κηδεία, πιάνει τη γυναίκα του την Φουμίχο. Γνωστή κόρη του Φουματζοχώστον αυτή. Και τη λέει: κυρία Φουματζοχώστον, δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό αυτή η φράση. Σακάρο αότα, να κάμε ανιόμπα σούσι μασούτα. Τα ακούει η Φουτζίτσου, η Φουτζίρο, η Μιτσουμπίση, τέλος πάντων πώς τη λένε. Και πέφτει, ξέρει η γυναίκα. Και τότε του το μεταφράσανε τι φώναξε ο Ιαπωνέζος με τα γουρλωμένα μάτια μέσα στην εντατική. Τι σήμαινε σακάρο αότα, να κάμε ανιόμπα σούσι μασούτα. Μην πατάς την παροχή του οξυγόνου, ρε μαλάκα. Σου φωνάζουνε, Γιώργο, σακάρο, άπλανε, τρόβα, Ιωσούμπα. Πατάς την παροχή του οξυγόνου, δεν καταλαβαίνεις. Ας χάσουν. Χρειάζεται, λέει, ικανούς η κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ικανούς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τραβήξουν αυτόν τον νέο θεσμό. Είναι βασικός θεσμός. Αύριο, σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την ευθύνη για το περιβάλλον, για την υγεία, για τη χωροταξία, για τα νοσοκομεία, για τις πόλεις, για την πρόνοια. Και ρωτώ εγώ, και ρωτώ, από πότε σε αυτόν τον τόπο γίνανε ανίκανοι όλοι και μόνο ικανοί είναι αυτοί που επιλέγει ο Παπανδρέου. Δηλαδή αυτοί που ήταν διοικητές νοσοκομεία, η Πασόκ δεν έκλεψε κανένας. Και στο κάτω-κάτω ο Δημαράς που θα βγει περιφερειάρχης. Τον είχες επιλέξει εσύ σαν ικανό. Δεν τον επέλεξες. Αν είχε ψηφίσει μνημόνιο θα ήταν καλός και ικανός και χάνει την ικανότητά του όποιος δεν ψηφίζει μνημόνιο. Δηλαδή δεν μπορεί ο Παφίλης, δεν μπορεί ο Μητρόπος, δεν μπορεί ο Κικίλιας, δεν μπορεί κανένας, μόνο ο Σγουρός μπορεί. Χειρότερο κακό δεν θα μπορούσε να του κάνει τον Σγουρό με αυτή τη συνέντευξη. Κυρία μου, ασφαλώς και θα υπάρξει αλλαγή μετά τις 15 Νοεμβρίου. Απόδειξη ότι 15 Νοεμβρίου κανόνισε να έρθει η Τρόικα εδώ και όχι νωρίτερα. Απόδειξη ότι μετά τις εκλογές πάνε να ρωτήσουν για τις Ζήμενες. Μετά. Απόδειξη ότι πριν τις εκλογές μόνο βατοπέδι και ομόλογα κυκλοφορούν στα κανάλια. Απόδειξη ότι ξέρουν το έλλειμμα και θα το ανακοινώσουν μετά τις 15 Νοεμβρίου. Ενώ ήταν να το ανακοινώσουν πριν. Το ξέρουν το έλλειμμα, κυρία μου, γιατί δεν το λένε αυτοί το δίνουν στο Eurostat. Φαντάζομαι ότι στείλατε το έλλειμμα που αναγράφεται στο προσχέδιο. Το 15
73,8. Αυτό είναι. Λέω ποιο είναι το έλλειμμα που έστειλε η κυβέρνηση. Είστε σαν υπουργός οικονομικών. Ξέρετε πάρα, μία... πολύ καλά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά καθορίζονται και ανακοινώνονται όταν τα ανακοινώσει η Eurostat 22 Οκτωβρίου. Ναι, αν τα ανακοινώνει η Eurostat, λοιπόν, η Eurostat ανακοίνωσε το 6% και το 8%. Εσείς τι στείλατε, μπορείτε να μου πείτε. Μα δεν μπορώ να σας πω, διότι αυτά τα ανακοινώνει η Eurostat. Εσείς δεν στείλατε στοιχεία. Βεβαίως στείλαμε στοιχεία. Γιατί στείλατε αυτό. Στοιχεία αυτά τα οποία στείλαμε ανακοινώνονται από τη Eurostat. Γιατί δεν τα λέτε τώρα. Ποια στείλατε. Ποια στείλατε στοιχεία. Ποιο είναι το έλλειμμα που έχετε στείλει που δεν το ανακοινώνετε. Εσείς λοιπόν που είστε ειλικρινείς, πείτε ποιο είναι το έλλειμμα τώρα που στείλατε. Πριν το ανακοινώσει ο Eurostat. Ποιο είναι το έλλειμμα. Κυρία μου, το πρόβλημα είναι αυτό που λέει ο Ρουμπινί, να τα πούμε απ' έξω. Είναι αυτός που προέβλεψε, ποιος είναι ο Ρουμπινί, θα τα μάθουμε όλοι. Είναι αυτός που προέβλεψε τον την παγκόσμια Ρουμπινί οικονομική κρίση. Δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές το 2011 και εκτίμησε ότι η πτώχευση είναι αναπόφευκτη παρά την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως τις χαρακτήρισε. Είναι αδύνατον η Ελλάδα να επιζήσει με ένα χρέος που φτάνει το 150%. Αν δεν θέλετε να την πείτε πτώχευση, μην τη λέτε πτώχευση. Πείτε την αναδιάρθρωση. Θα συμβεί, κυρία μου, διότι είναι αδύνατο να επιζήσει η Ελλάδα με ένα χρέος που θα είναι το 15% του ΕΠ. Να αντικαταστήσει το ιδιωτικό χρέος, μη δημόσιο, να τα πω κι εγώ, να μπορέσει να αποπληρώσει το Δουνουτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση από 3 χρόνια και να επιστρέψει αγορές που πιστεύει ο Παπανδρέου, ότι μετά από 3 χρόνια με τόσο χρέος θα έχουμε τα spreads εκεί, θα μας περιμένουν. Θα χρειαστεί ελεγχόμενη αναδιάρθρωση. Πτώχευση, πώς τη λένε. Δεν θέλουμε να την πούμε πτώχευση, μην τη λέμε. Τη λέμε όπως θέλουμε εμείς. Δικιά μας είναι, θα την πούμε Παναγιώτη. Όπως θέλουμε, θα την πούμε. Δημοστές. Λοιπόν. Και το είπε ο άνθρωπος, μην το λέτε πτώχευση. Πες το Παναγιώτη, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι λέει. Ο ίδιος. Μια ισχυρή κυβέρνηση και αξιόπιστη που με συνέπεια προχωρά τις αλλαγές στη χώρα είναι εκείνη που μπορεί πράγματι να κάνει μια επαναδιαπραγμάτευση των επαχθών όρων και να βγάλει τη χώρα. Είπε λοιπόν χθες επαναδιαπραγμάτευση των επαχθών όρων με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το θέμα όλο. Αυτό ετοιμάζεται. Και όταν τους υπέγραφες τους όρους, δεν ήξερες ότι είναι επαχθής. Τώρα ανακάλυψες. Δηλαδή τι, ότι μπορεί ο κόσμος να σηκώσει όλες αυτές τις περικοπές τώρα, το κατάλαβες. Όλη αυτή η διάλυση των δικαιωμάτων που από την ώρα που βγήκατε μόνο λεφτά, 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 χωρίς καμία προοπτική ζητάτε, χωρίς καμία ανάπτυξη. Αυτό το είπε. Τι ώρα το είπε αυτό, παρακαλώ, για βάλε. Είναι ισχυρή κυβέρνηση και αξιόπιστη. 9:20 και μετά, ενώ περάσαν τόσοι δημοσιογράφοι, δεν το ρώτησε κανείς για την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Αλλά εντελώς συμπτωματικό. Μετά, όταν ήρθε η Τρέμη στην ώρα της 10:10, τον ρωτάει η Τρέμη. Εκτός και αν σκέφτεστε κάτι άλλο που μου έδωσε την ιδέα αυτό που είπατε πριν σε μια απάντησή σας, ότι δηλαδή εσείς σκέφτεστε. Από τις 9:20 μέχρι τις 10:10, κανείς δημοσιογράφος δεν κατάλαβε ότι μίλησε για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Γιατί? Τυχαίο? Δεν νομίζω, θα εξηγήσω παρακάτω. Επαναδιαπραγμάτευση είναι κάτι απλό. Μπορεί να ακουστεί περίεργο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις πολλές φορές για το τι είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Τι κάνει νιάο νιάο στα πτωχευμένα κεραμίδια. Ένα από αυτά που έχει στο μυαλό του είναι αυτό. Ξέρει τι θα συμβεί, ξέρει τι έρχεται, ξέρει τις συνέπειες. Εξού και τον έπεισε η κολοπηλά να δείξουμε στους ξένους όταν το στηρίζουμε. Λες ότι άμα βγει ο σγουρός, που θα, δεν θα βγει, είναι σίγουρο αυτό, θα χρεοκοπήσω. Αν μου το έλεγε, κυρία μου, ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή στη χώρα αυτή που το δίλημα θα ήταν σγουρός ή χρεοκοπία, ούτε που θα το πίστευε. Ποιο το πίστευε. Άλλη ευκαιρία ο Έλληνας δεν θα ξαναέχει, σας το λέω. Δεν θα ξαναέχει. Ο Έλληνας έμεινε σιωπηλός ένα χρόνο και υποφέρει αυτά που υποφέρει για να μπορεί να μιλήσει σε εκλογές. Αν σταματάει ο Έλληνας να μιλάει σε εκλογές, τελειώσαμε. Πρέπει να κόψετε την πολύ παρέα με τον Καρατζαφέρη. Σας βάζει ιδέες για άλλου είδους πολιτέματα, όχι ελληνικά. Το οποίο σημαίνει, για να επανέλθουμε στην προηγούμενη λοιπόν ερώτηση, κυρία Στρέμη, μετά από ώρα, ότι είχε συμφωνηθεί και ποιες πληροφορίες θα πάρει το κάθε κανάλι. Ανάλογα με την ακροματικότητά του. Δεν το ξέρουμε όλοι πια. Άλλο να τη γανίζει πατάτα στον Α, άλλο στο Μέγκα. Άλλοι βλέπουν την πατάτα στο ένα κανάλι, άλλοι στο άλλο. Τα ίδια προγράμματα, μα αλλάζει τη γάνια και κανάλια, έχουν άλλες ακροματικότητες. Αυτά είναι. Τα καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι θέμα. Όλα εν καιρό. Δεν υπάρχουν λοιπόν. Σε άλλο, άρα λοιπόν κατάλαβα γιατί την έκανε χθες ο Νικολάου και δεν πήγε εκεί, είπε αυτά που είπε. Πώς γίνεται για παράδειγμα να μην ρωτήσει κανείς αν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή όχι το μνημόνιο. Αν δηλαδή μετά τις 4 Οκτωβρίου και μέχρι το μνημόνιο μπορούσε η κυβέρνηση με άλλους τρόπους να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειαζόταν το ελληνικό κράτος για να συνεχίσει τη λειτουργία του. Πώς γίνεται να μην ρωτήσει κανείς αν καθυστερήσαμε ή όχι να λάβουμε μέτρα μετά τις 4 Οκτωβρίου. Δέσμοι των προεκλογικών υποσχέσεων και των δηλώσεων ότι υπάρχουν χρήματα. Πώς δεν ρωτήθηκε. Μία σειρά παρωτήθηκε. Δεν ρωτήθηκε γιατί δεν έπρεπε να ρωτηθεί. Και γι' αυτό προφανώς δεν πήγε και ο Χατζηνικολάου. Για να μην συμπράξει σε αυτό το διάγγελμα που παρίστανε την συζήτηση.
Το πολίτημα που θέλει να επιβάλλει Παπανδρέου είναι με όλο το σεβασμό. Δικτατορία με το καλό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε με το μνημόνιο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην διαμαρτύρεστε, ψηφίστε τους δικούς μου. Είσαι με τα καλά σου. Έρχεσαι εσύ που έστεισες στον Καλλικράτη, που είναι ωραίο νομοσχέδιο, να τον κάνεις Πασοκοκράτη. Καλλικράτη συμφωνήσε, μην τον κάνει Πασοκοκράτη. Ένα νομοσχέδιο δικό του, σημαντικό, το μικρό είναι ο ίδιος. Αν ο λαός δεν βάλει φρένο, αν δεν δημιουργήσει προοπτικές μιας νέας διακυβέρνησης της χώρας τώρα, πότε θα το κάνει? Όταν θα αρχίσουν τα καινούργια ψέματα της 16 Νοεμβρίου. Κυρία μου, δεν υπάρχει καμία έξοδος, ούτε κανένα φως στο τούνελ. Οπτασίας του Γιώργου είναι. Ούτε θα μας περιμένουν οι αγορές ανοιχτές το 2013 με χρέος μεγαλύτερο και μεγαλύτερο έλλειμμα. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι προσωπικό του Πασόκ, του Παπανδρέου που πήραν λάθος δρόμο και ξαναγκάσαν αυτό τον έρμο, τον Καρατζαφέρη. Να τρέξει το Καστελόριζο έτρεξε. Και πήγε στο πλάνο που ήταν ο Πρωθυπουργός. Αυτή νομίζω ότι είναι θέατρο. Από αυτό εδώ το σημείο, 6 μήνες μετά, κάνω αίτηση για λογική και σοβαρότητα στον πολιτικό κόσμο για να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να διώξουμε την κρίση. Εσύ επέγραψες να μπούμε. Τώρα πας στο Καστελόριζο να μας πεις να βγούμε. Τι έχει πάθει αυτό το Καστελόριζο να βλέπει το καθένα με υπόπτη να λέει ότι η παπαριά είναι με φόντο το Καστελόριζο? Δεν πάει να φάτε κανένα σπανακόριζο. Πήγε στο Καστελόριζο και αυτός έντρομος, γιατί τώρα στις συγκυβέρνησεις που ετοιμάζεται συγκυβέρνηση με τώρα σπασμένο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, Καρατζαφέρη και δεξιούς λοιπούς συγγενείς, πρέπει κάποιος μέσα να μιλάει και εναντίον του μνημονίου. Και χρειάζονται λοιπόν, στείλει το βασιλιά της Κολοτούμπας να κάνει άλλη μια Κολοτούμπα, ότι αυτός θα τραβάει από τη μνημόνια, θα λέει: Εγώ σε παρακαλώ να πάμε, όχι, θα τα μάθει. Τι ώρα έχει πάει, Θεέ μου, τι ώρα έχει πάει, Παναγία μου, πρέπει να κάνω και την εκπομπή. Εγώ σε δυσάρεστε, θα θες να δεις το Star Channel από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα την ώρα μία. Και 20 πρώτα λεπτά. Όχι, δεν είναι. Κόκκινη γραβάτα με κίτρινο ρολόι, βρέχεσαι μάτω. Ένα στη λίστα δεν έχει το κανάλι. Θα κάνουμε εκλογές πολιτισμένες, κυρία μου. Όπως στην Ινδονησία. Δες εδώ υποψήφια δημαρχία. Να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ο Χατζηνικολάου. Αυτοί είναι πολιτικές ηγέτες της περιφέρειας Τελαγκάνα στην Ινδία. Οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Συζητούσαν για την κατάσταση στην περιοχή. Τα αίματα άναψαν και έπεσαν και οι πρώτες φαλιάδες. Απράντακτα επιχειρήματα. Ισχυρά επιχειρήματα. Και πώς προσπαθούν να τα επιβάλλουν και όλες τα επιχειρήματα. Σας παρακαλώ θερμά που θα λέγει ο Χατζηνικολάου. Γιατρέ μου, πες μου τι θες να μου πεις. Πάει ο άλλος και κάνει σαν τη κατσίκα τρία τσικ τσικ τσικ. Ο άλλος κάνει μια σακλαμαρίτσα εκεί και νομίζει ότι καθάρισε. Όχι. Πρέπει λοιπόν να γεμίσει η λεκάνη. Τι μου λες. Να γεμίσει. Και για να γεμίσει η λεκάνη χρειάζονται και. Τι λες, να γεμίσω τη λεκάνη. Να γεμίσω τη λεκάνη. Να πάθουμε το που έπαθε ο Κινέζος. Ο Κινέζος δεν. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με το χέρι παγιδευμένο μέσα στην τουαλέτα. Πώς έγινε αυτό? Του γλίστησε το κινητό του τηλέφωνο και πήγε να το πάρει. Έπεσε μέσα, εκείνος προσπάθησε να το πιάσει, ωστόσο καθώς προσπαθούσε να αποφύγει το σκατό, σε μεγαλύτερο βάθος, φράκαρε. Καθώς βρισκόταν σε δημόσιες και μέσα ο Κινέζος. Βοήθεια, για το κινητό, του πήρε ο βόδρος στο χέρι. Αν είσαι Θεός. Γιατρέ, σε παρακαλώ, θέλω να μου μιλάς σοβαρά, όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι. Σε θέλω σοβαρό. Έχεις σοβαρές ερωτήσεις να μου κάνεις? Κάντες μου. Σήμερα έχω και μερικές πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Έτσι πράγμα. Πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι, τώρα το δέχομαι. Και σου μιλάω σοβαρά. Έτσι πράγμα. Πώς μπορώ να χάσω τα 8 κιλά, ναι, και πώς να μην τα ξαναπάρω. Σου μιλάω κι εγώ πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι, σαν γιατρός. Έτσι πράγμα. Ότι άμα κόψεις. Έτσι σε θέλω. Έχουμε συνεργασίε. Τι τυρόπιτε και τα τόσ, ναι, θα δυνατήσει και δεν θα φύγει. Έτσι, μπράβο, για τρόμου συνεννοούμαστε με ένα σχέδιο σουρού. Από εκεί είναι ο σοβαρό ασθενή, ναι, ναι, και από εδώ είναι ο σοβαρό γιατρό. Και συνεννοούμαστε. Έτσι, γιατρέ μου, τα συνεννοούμαστε. Αλλά μην νομίζει. Έχει αρχίσει και τα ξέρει από μόνο του ποια θα παίξουν και λέει. Αυτό θα το δείξει ο Λαζόπουλο σίγουρα. Έχεις δίκιο. Έφτασε λοιπόν, κυρία μου, ο Παπανδρέου να δώσει 200 ευρώ επίδομα τα Χριστούγεννα στους συνταξιούχους να τον ψηφίσουν. Ούτε ο τελευταίος κομματάρχης δεν θα σκεφτόταν να εξαγοράσει ψήφους. Κατεβαίνει αυτή, καταλαγιάζει αυτή η οργή με 200 ευρώ με μπουρμπουάρ. Τι είναι αυτό? Δε φιλοδορήματα, δε μας ξεγελάτε, τροπή σε εσάς που τώρα γυρνάτε. Τα περήφανα γυρατιά του πατέρα σου δεν μπορούν να γίνουν εξαγορασμένα γυρατιά με τίποτα.
ότι τάχα μου τώρα κοίταξε στο ταμείο και βρήκε τα λεφτά καθώς κοίταξε το ταμείο.